Μια φορά κι έναν καιρό, στο βασίλειο της Γκάλωμυρ ζούσε ένας μάγος που τον έλεγαν Τζάρουκ. Αυτός ο αλαζονικός και άσπλαχνος άντρας απεχθανόταν τους συμπολίτες του επειδή ζούσαν μια απλή και γαλήνια ζωή. Έτσι συγκέντρωσε έναν στρατό δαιμόνων και το έβαλε σκοπό να μπορέσει να κατακτήσει το βασίλειο. Ο πρωταθλητής του βασιλιά, ο Σερ Ντάνιελ Φόρτεσκιου, οδήγησε τα στρατεύματα στη μάχη ενάντια σε αυτήν την ανίερη ορδή. Τα τραγούδια ακόμα μιλούν για το πώς οδήγησε την επίθεση βαθιά μέσα στο καταραμένο πλήθος, για το πώς στέριζε τους δαίμονες όπως το δρεπάνι τα στάχια και για το πώς την έσχατη στιγμή θανάσιμα τραυματισμένος κατέστρεψε ολοκληρωτικά τον μάγο. Από εκείνη την ημέρα ο Φόρτεσκιου έμεινε στην ιστορία ως ο ήρωας της Γκάλωμυρ και ξεκίνησε μία περίοδος ειρήνης που θα κρατούσε για 100 ολόκληρα χρόνια. Και τότε ο μάγος επέστρεψε. Η ιστορία της Γκάλωμυρ, τόμος πρώτος. Στους σκοτεινούς καιρούς του όχι και τόσο μακρινού παρελθόντος της Γκάλωμυρ ήταν ο βασιλιάς Πέρεγκριν που ανέτρεψε τον Ζάροκ τον νεκρομάντη και το σχέδιό του να σκλαβώσει τη χώρα. Ο Ζάροκ, που κάποτε ήταν ο μάγος του βασιλιά, είχε χάσει την εύνοια του ηγεμόνα επειδή έκανε απόκοσμα πειράματα στα σώματα των νεκρών. Έλεγαν ότι στα έγκατα του κάστρου Πέρεγκριν οι νεκροί ήταν ανήσυχοι. «Οι νεκροί είναι για να τους θυμάμαι, όχι να αποτελούν παιχνίδια για τους αλχημιστές», δήλωσε ο βασιλιάς Πέρεγκριν καθώς εξόριζε τον Ζάροκ από το κάστρο. Όλοι οι ζωντανοί νεκροί του Ζάροκ κυνηγήθηκαν και καταστράφηκαν. Ο Ζάροκ, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν τον συγχώρεσε. Έτσι κρύφτηκε και ορκίστηκε να πάρει εκδίκηση από τον βασιλιά. Η ιστορία της Γκάλωμυρ, τόμος δεύτερος. Φήμες για κακόβουλες και σκοτεινές πράξεις άρχισαν να απλώνονται στην Γκάλωμυρ. Έλεγαν ότι ο Ζάροκ είχε ζητήσει τη βοήθεια των δαιμόνων της σκιάς για να χτίσει ένα τεράστιο κάστρο. Με την κάλυψη της νύχτας, ο σκοτεινός στρατός του Ζάροκ ξεχύθηκε από το διεστραμμένο καταφύγιο του. Ο στρατός κατευθύνθηκε νότια, πάνω από τα ασημένια βουνά και μέσα από το ασημένιο δάσος. Πολύ σύντομα, ακόμα και η γη των Κολοκυθών ανήκε στον Ζάροκ. Οι κάτοικοι της πόλης Γκάλωμυρ φώναζαν για βοήθεια. «Σώσε μας, καλέ βασιλιά Πέρεγκριν!» Η αντεπίθεση ήταν ταχύτατη και βίαιη. Οι δυνάμεις του βασιλιά Πέρεγκριν, με επικεφαλής τον γενναίο Σερ Φόρτεσκιου, απόθυσαν τον στρατό του Ζάροκ από την πόλη Γκάλωμυρ. Η χαρά ήταν πολύ μεγάλη, αλλά ο πόλεμος δεν είχε τελειώσει ακόμη. Η ιστορία της Γκάλωμυρ, τόμος τρίτος. Τα νέα ότι ο στρατός του Ζάροκ είχε πια καταλάβει τις πλημμυρισμένες περιοχές προκάλεσαν ανησυχία. Από αυτήν την πλεονεκτική θέση, ο Ζάροκ θα μπορούσε να κινηθεί δυτικά και να πάρει το μαγεμένο δάσος. Η ήττα θα ήταν πικρή αν αυτό το ιερό μέρος έπεφτε στα χέρια του σατανικού μάγου. Ήταν ο Σερ Ντάν Φόρτεσκιου που για άλλη μια φορά οδήγησε τα στρατεύματα του βασιλιά ώστε να εκδιώξουν τους δαίμονες από τη γη. Ο σατανικός μάγος, ωστόσο, ήταν πονηρός και είχε ετοιμάσει ενέδρα. Μια τιτάνια μάχη ξέσπασε που όμοια της η ιστορία δεν έχει ξαναδεί. Λέγεται ότι τη νίκη του Ζάροκ ανέτρεψαν οι ικανότητες και η ανδρεία ενός και μόνο άντρα. Ο Φόρτεσκιου οδήγησε την επίθεση βαθιά μέσα στις τάξεις των απέθαντων, σκότωσε τον σωματοφύλακα του Ζάροκ, τον τρομερό άρχοντα Κάρντοκ και πριν υποκύψει τελικά στις θανάσιμες πληγές του, έσφαξε τον προδότη μάγο με μια τρομερή κίνηση του σπαθιού. Η ιστορία της Γκάλωμυρ, τόμος τέταρτος. Οι δυνάμεις του κακού είχαν καταστραφεί, αλλά το τίμημα ήταν φρικτό. Μόνο μία χούφτα από τα στρατεύματα του βασιλιά επέστρεψαν από εκείνο το πεδίο. Εκείνη τη μέρα η Γκάλωμυρ έχασε μία ολόκληρη γενιά νεαρών ανδρών, συμπεριλαμβανομένου και του κατεργάρη Τιμ, του θρυλικού βαλιστροφόρου και υποδιοικητή του Φόρτεσκιου, που έπεσε νεκρός στον πρώτο καταιγισμό από βέλη. Το πτώμα του Ζάροκ δεν βρέθηκε ποτέ.
αλλά ακόμα κι αν κοίταιται άκλαυτο σε έναν άγνωστο τάφο, η Γκάλωμυρ δεν θα χύσει ούτε ένα δάκρυ. Οι δαίμονες της σκιάς που έπεσαν για χάρη του Ζάροκ ήταν αφύσικα πλάσματα που δεν ανήκαν στον κόσμο των θνητών. Ο βασιλιάς διέταξε να εξορκίσουν και να τους φραγίσουν στο αμόλυντο χώμα της μαγεμένης γης. Τους έθαψαν μέσα σε ένα απόρθητο κουτί που σχεδίασε ο ίδιος ο βασιλιάς βαθιά στα έγκατα της γης. Ο τύμβος τους σφραγίστηκε με μία μαγική συσκευή που έγινε γνωστή ως το τεχνούργημα της σκιάς.